Σε συναγερμό τέθηκε χθες το βράδυ ολόκληρη κοινότητα Άλωνας, όταν δύο νεαροί 21 και 23 ετών προσπάθησαν να ανάψουν υπτάμενα φαναράκια για να δημιουργήσουν μια διαφορετική ατμόσφαιρα λίγο πριν τη λήξη του φεστιβάλ της κοινότητας. 10.30 με 12 το βράδυ, σε κάποια στιγμή πήραν την πληροφορία ότι οι δύο νεαροί, φεύγοντας από το λαϊκό πανηγύρι, προσπαθήσαν να ανάψουν κάποιον μπαλόνι. Στην άκρη του έχει βαμπάκι και το ανάβουν και γεμίζει τον μπαλόνι και με φωτιά και ανεβαίνει ψηλά. Τους νεαρούς εντόπισαν κάτοικοι της κοινότητας, οι οποίοι προσπάθησαν να τους σταματήσουν. Πρώτη φορά που προσπάθησαν να το ανάψουν σε κάποιο σημείο του χωριού, τους αποθάρρυναν διάφοροι που ευρέθησαν εκεί και τους είπαν ότι είναι επικίνδυνο αυτό το πράγμα, να κρούσε το χωριό. Και αυτοί έφυγαν από εκεί, με το αυτοκίνητο, και πήγαν σε κάποιο άλλο σημείο. Που αυτό με βάζει σε υποψία ότι δεν ήθελαν κάτι να κάνουν κακό. Φοβούμενοι για τα χειρότερα, καθώς επρόκειτο για περιοχή με δέντρα και άγρια βλάστηση κοντά στο χωριό και νομίζοντας πως επρόκειτο για προσπάθεια κακόβουλης ενέργειας, αμέσως ειδοποίησαν την εθελοντική ομάδα πυρασφάλειας που υπάρχει στο χωριό, αλλά και την αστυνομία. Η ομάδα αυτή, μόλις είδαν αυτό το γεγονός, ενεργοποιήθηκαν, τρέξαν, τους εμπλοκάραν και τους επερκύκλωσαν και με το αυτοκίνητο τους και τους ανάγκασαν να κατεβούν κάτω και τους μετέφεραν σε ένα σημείο και από εκεί και πέρα ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, ειδοποίησαν το τμήμα δασών, την πολιτική άμυνα και σε λίγο ήρθαν. Από τις έρευνες που έγιναν στο σημείο και στο αυτοκίνητο των νεαρών, εντοπίστηκαν άλλα δύο επτάμενα φαναράκια. Έρευνες έγιναν και στις κατοικίες των νεαρών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με τις καταθέσεις των ιδίων, προμηθεύτηκαν τα φαναράκια από τα κατεχόμενα, ενώ από τις συνολικές καταθέσεις που λήφθηκαν, δεν εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι η πρόθεσή τους ήταν ο εμπρισμός. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο νεαροί κατηγορήθηκαν για αμελή και απερίσκεπτη πράξη.